είναι το 1966 στο Dayton, Ohio, το πρώτο συνέδριο που κάναμε. Με ελέγξανε πρόεδρο το 1971 στο Baltimore. Οπότε έχω 45 χρόνια τώρα. Οπότε το φυσικό είναι να βρούμε αντικαταστάτη. Είμαι πολύ χαρούμενος να σας δηλώσω ότι η Dr. Irene Horanides δέχτηκε να είναι πρόεδρος του Συλλόγου και θα κάνουμε τις εκλογές για να είμαστε εντάξει με το, όσο αφορά την... Σύμφωνα με τον νόμο. Ναι, να είμαστε σύμφωνα. Το καταστατικό μας. Λοιπόν, αλλά δεν θα παρατηθώ τελείως. Θα θέλω να μείνω σε Vice Presidents, όπως από την αρχή ο Σύλλογος είχε τρεις, πρώτος, δεύτερος και τρίτος Vice Presidents να βοηθάει και σαν... Εγώ το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο πράγμα που θα θέλω να δουλέψω στο μέλλον είναι ο Προκεάτης Λήθος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και έχω κάνει αρκετή εργασία και τελικά είναι κατεργάσιμος, το οποίο είναι κάτι τύπου δυστυχώς που περισσότεροι λένε όχι. Είναι δύσκολο να εργαστείτε, αλλά είναι κατεργάσιμος ο Προκεάτης Λήθος και έχω πολλά παραδείγματα να σας δείξω όταν θέλετε αργότερα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση που είχαμε περασμένη την πρώτη συνεδρίαση και θα έχουμε το μήνυτο Κατσέτο να chair τη συζήτηση. Καλημέρα σας. Εγώ είχα σκεφτικό να πάει λίγο διαφορετικά η συζήτηση σήμερα και αυτά που είπε ο Γιάννης έβαλε τα τελευταία μπροστά και μας πρόλαβε όλους. Οι εκλογές της κυρίως τις κάνουμε στο τέλος της συνεδρίασης. Πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου σαν πρόεδρος της συνεδρίασης σήμερα, εφόσον όπως τα έφερε ο Γιάννης, γιατί είχαμε σκεφτεί κάτι άλλο. Θα ήθελα, όσο αφορά τον Γιάννη, να κάνω μια πρόταση. Και αυτή είναι πώς στα ελληνικά μόνο. Η μακρόχρονη συμμετοχή και υποστήριξή του, 50 περίπου χρόνων, ως μέλος και περισσότερο ως πρόεδρο του Συλλόγου, προτείνω την ανακήρυξη του Γιάννη Μαρίνου σε επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου, εφόρου ζωή μέλος και μόνιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κροκετών Αμερικής Καναδά. Και θέλω όλοι μας να το ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχει κάνει σάκρα. Όλοι είμαστε σύμφωνοι. Εντάξει. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Και να συμβάλλετε μαζί μας. Λοιπόν, το σχετικό ήταν ο Γιώργης εδώ και δεν κάνει την συνεδρία σήμερα, αφού ήταν στην πρώτη μέρα, δεν πειράζει. Έχει αυτό στις ασφαλίες εκεί πέρα, με τις συνδρομές εδώ. Είχαμε τα minutes από την προηγούμενη συνεδρίαση και όλες φορές μιλήσαμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό, εάν το έχουμε κοιτάξει όλοι μας, θέλουμε να μιλήσουμε σε κάτι πράγματα σε αυτό το πράγμα ή να συνεχίσουμε με... Γιατί να σας πω, η ιδέα μου θα ήταν να έχουμε ένα στραγγυλό τραπέζι και να είμαστε όλοι γύρω-γύρω και να μην συμμετείς εδώ πάνω. Αλλά τέλος πάντων, θέλουμε να έχουμε κάτι άλλο, να προτείνει κάτι άλλο το οποίο δεν συζητήθηκε την προηγούμενη φορά και θέλει να προσθέσει κάτι. Είναι κάποιος καινούριος.
Έχουμε ένα δετάλιο, μισό λεπτό. Την προηγούμενη συνεδρίαση που έγινε εδώ, είχαμε αρκετούς ομιλητές. Μίλησε ο Γραφάκος Κωνσταντίνος από την Πρωτοβουλευτική Υπηρεσία του Λυθείου. Δεύτερος ομιλητής ήταν η Ελένη Φαρλέκα, μίλησε το Συμβούλιο Γυναικών και το Καναβάλι. Τρίτος ομιλητής ήταν ο Γρηγόρης Κοντογιάννης, που αναφέρθηκε στην. Ποια είναι η. Σχετικά με το εάν ο Σύλλογος Μοντρεάλ υπάγεται στον Σύλλογο Αμερικής και το εξηγήθηκε. Ο τέταρτος ομιλητής ήταν ο Καραμπάσης Δημήτριος, πρώην του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, ο οποίος μας υπενθύμισε ότι οι ενέργειες που έγιναν για τον Παρικάτη Γεθό ήταν από τον Σύλλογο αυτό. Έβδομος ομιλητής ήταν δευτερολογία του Γρηγόρη Κοντογιάννη και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης συμπατίας. Γιατί χρειάζεται να γίνει 8η μηνύτρια ήταν η Χρυσούλα Κολοβού, δασκάλα του χορευτικού. Χρυσούλα Κολοβού, Ολοκούρη. Ναι, τέλεια. Ολοκούρη. Ναι, και εγώ έτσι το έχω. Χρυσούλα Κολοκούρη, γιατί μίλησε για τον πολιτιστικό και τον χορευτικό. Η νάτη μηνύτρια ήταν η Ελένη Θεοχαράκου. Ελένη ή Ειρήνη. Ελένη, από την Ειρήνη. Πρόεδρος Πολυκατών Αττικής, με τη γενική, η όλη της ιδέα ήταν πρέπει να υπάρξει μόνη στο χωριό και όχι διαχωρισμός. Δέκατος ομιλητής ήταν ο Χρήστος Νικολάου Κολοβός, μέλος πολιτιστικού του Συλλόγου του Καρμαλίου. Δέκατος ομιλητής ο Δημήτριος Σταματάκος, πρόεδρος Συλλόγου Αγροτών Αγωνίας. Και έκανε μια πρόταση για συνεταιρισμούς, κάτι τέτοιο. Και. Περίμενε, να σε διαβάσω. Δωδέκατος ομιλητής ήταν ο Παναγιώτης Ζαπέλης και είχε θέματα σχετικά με την συγγένεια του Δημάρχου με τις εκλογές. Ο δέκατος τρίτος ομιλητής ήταν ο Αντιδημάρχος του Δήμου Ευρώτα, Πανεπιλίας Πανεπιτακάκος και αναφέρθηκε στα έργα που αγωνίζει στο χωριό. Τι έχει καλό και τι δεν έχει. 14ος ομιλητής ο Ηλίας Γιμπέρης, Γενικός Διευθυντής του UNICEF στην Ελλάδα, πιστεύω. Και 15ος ομιλητής ο Κούγκουλας Ιωάννης, Διευθυντής της Εφημερίδας Δημοτική Αγορά. 16ος ομιλητής Μεταξίας Ερεμέτης, ζήτησε βοήθεια για την. Την επιδιώκωση του Δημοτικού Σχολείου. 17η ομιλητής ο Λιγούργος Γιατρίδης, Συλλόγος Θεραπών, Διόσκορη. 18ος ομιλητής ο Λάμπρος Λαμπρόπουλος, δημοσιογράφος. Και αυτά ήταν όλα. Έχεις να προσθέσεις κάτι. Προσφορά από τον κύριο Γουζούλα σχετικά με ένα αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται από το σύλλογό μας και έχουμε μιλήσει μεταξύ μας και έχουμε συμφωνήσει να το χρησιμοποιούμε όχι για δική μας χρήση αλλά για χρήσεις άλλων προκειατών και για την οργάνωση στο συνέδριο, στους προκειάτες άλλοι που χρειάζονται. Μίλησε. Μίλησε και ο κύριος Πολίτης Θεόδωρος Δάσκαλος από Πετρίνα, διευθυντής, ο οποίος μας μίλησε για. Να είστε κάποιοι. Ναι.
για την Ομόνια και τι χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί. Μίλησε η κυρία μεταξύ σχετικά με το κτίριο, το παλιό σχολείο στο Φάρο και μας πρόσφερε να αντιποκτήσουμε για να γίνει κάτι με αυτό το κτίριο. Μίλησε η πρόεδρος των Γονέων και των Ομόνιων Δημοτικού για το δραστικό τάπητο της ασφαλείας. Παναγιώτης Ζαβιάρης αναφέρθηκε πιο πολύ στο βιολογικό καθαρισμό και... Θα να ευχαριστήσω σαν γραμματέα, να ευχαριστήσω τον Νίκο Μαριανό, ο οποίο κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια περίπου πατάει τα πρακτικά των συνεδριών. Ευχαριστώ, Νίκο. Κάνει και το ίδιο σήμερα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε από εδώ. Συζήτηση από αυτών των θεμάτων. Θέλω να κάνουμε να προχωρήσουμε σε απολογισμό σε τέτοια. Okay. Θα κάνουμε θέματα του συλλόγου. Απολογισμό στα μία. Τράπεζες και στο χρηματιστήριο έχουμε το ποσό 52.953,86 σένας και είναι ως ακολούθους. Σε checking account έχουμε 2.225 δολάρια, σε money market account, το οποίο είναι σε stockbroker, είναι 21.378,29 σένς και σε αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, είναι ομόλογα 29.350,53 cents. So, ή 52.953,86 cents. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Μετά πάμε στον απολογισμό των εσόδων και εξόδων για το χρόνο που μας πέρασε. Εισπράξαμε σε donations 2.975 δολάρια και σε dues, memberships, 1.105 δολάρια. Η τράπεζα μας χρέωσε για την διεκπαιρέωση του λογαριασμού μας 483 δολάρια. Δώσαμε για το συνέδριο 5.736 δολάρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν 5.000 ευρώ και μεταφράζονται σε αμερικάνικα χρήματα, σε dollars, 5.736. Είναι ένα fee που πληρώσαμε 25 δολάρια για το registration του corporation να έχουμε το Croquet Society, 25 δολάρια, και raffles για το καρναβάλι, πληρώσαμε 2.234, τα οποία δεν είναι actually έξοδο του συλλόγου, διότι τα εισπράξαμε από members οι οποίοι αγοράσαν τα λαχεία. Okay. Είχαμε κέρδος από τα μόδελα που είπαμε, 11.117 δολάρια και 30 cents. Okay. Και σε interest 3 δολάρια και 12 cents. Το καθαρό κέρδος από το έσοδα και έξοδα ήταν 6.721 δολάρια. Για τη χρονιά μας. Για ένα χρόνο.
Έχεις κάνει εξήγηση στο τι είπε? Ναι. Θα πρότεινα τα money market να πάνε σε ομόλογα όλα. Πρόταση, να πάνε όλα τα χρήματά μας σε ομόλογα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά νομίζω διότι δεν έχουμε πολλά χρήματα στο checking account και χρειαζόμαστε κατά καιρούς να μπορούμε να βγάζουμε, θα έκανα πρόταση να μεταφέρουμε όλοι τα μισά από αυτά που έχουμε και όχι ολόκληρο. Να μικρή το ποσοστό τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, έτσι πρώτα. Άλλες ερώτησες σχετικά με τα οικονομικά. Σου γίνεται δεχτά όσα είπε ο Γιώργος. Ο Γιώργος προτείνει να γίνει δεχτά. Άλλος δευτερώνει. Γιώργος Σαματάβος. Εντάξει. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να προσθέσω και ξέρω σαν ψέμανε δεν πρέπει, αλλά εγώ θα ήθελα να στο κλείτρα πεζά για να μην είμαστε οι πάνω και οι κάτω. Ο σύλλογός μας μπορεί να μην δείχνουμε πολλά χρήματα. Κατορθώνουμε γι' αυτό περισσότερο με τη βοήθεια του Γιάννη, του Μέριανο, κάθε χρόνο να μαζεύουμε, να μην τρέχουμε τα έτοιμα, αλλά να μαζεύουμε τη στιγμή που είναι το πηγαίνει το σίδερο που λέει που όταν το καρναβάλι χρειάζεται βοήθεια, πέφτει και το καρναβάλι. Όταν το δημοτικό μας ζητάει αυτά, πέφτει και το δημοτικό. Και έτσι γίνονται πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται σε μεγάλους αριθμούς, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν φαίνονται εδώ πέρα σαν άσοδα, αλλά το ανάφερες εσύ, αλλά γίνονται προσφορές από τα μέλη. Και λέω περισσότερο ο Γιάννης, γιατί ο Γιάννης είναι ο μόνος. Ξέρω, έχει την ώρα, αλλά έχει και τις γνωριμίες και είναι πάντα στο τηλέφωνο. Γι' αυτό και λέω, μας φέρει ο πρόεδρος, αλλά δεν με φέρει ποτέ ο Γιάννης. Είναι φόρος ζωής. Το επόμενο θέμα, συνήθως, όταν κάνω συνεδριάσεις, είναι η αναφορά των διαφόρων γραφείων του Συλλόγου. Μέσα σε αυτό είναι και η αναφορά του γραμματέα. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Το σπουδαίο είμαι γραμματέας συλλόγου για πολλά χρόνια τώρα. Τα μόνο που έχω να πω είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια η συμβολή μου ήταν να βοηθάει τον Γιώργο, τον Γιάννη και τον Γιώργο σχετικά με τα όσο αφορά την αλληλογραφία και τη συντήρηση την οποία έχω καταλήξει της ιστοσελίδας του Συλλόγου για προσωπικούς λόγους την έχω καταλήξει. Δεν είναι καταλημμένη, αλλά δεν την ανανεώνουμε συχνά όσο το μπορούσαμε. Εύχομαι να το κάνω, εάν θα βάλω σύνταξη τελικά, να μπορέσω να έχω λίγη ώρα, γιατί τώρα δεν είναι η ώρα. Αυτά, εάν είχε κανείς μια ερώτηση σχετικά με τον γραμματέα, ευχαρίστω να σας έτσι ενημερώσω. Οπότε, εντάξει. Ο πρόεδρος δεν έκανε νομίζω την αναφορά του. Αν θέλει να προσθέσει τίποτα άλλο, Γιάννη, σαν πρόεδρος, γιατί ακόμα εσύ μπορεί να είμαστε στην ειρήνη μπροστά, αλλά ακόμα πρόεδρος. Εγώ δεν ήθελα αυτό. Το μόνο που ήθελα να σας πω, να ευχαριστήσω όσο το Μίμη και το Γιώργο, οι οποίοι είναι ο ένας στο δεξί μου και ο άλλος στο αριστερό μου. Αυτοί με βοηθήσατε. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ μας και θα θέλαμε να την γεμάτουμε περισσότερα και να την επιτεθέρουμε στο χωριό. Γιατί όλοι μας είμαστε ήδη άνθρωποι, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει διαιωθεί τόσο πολύ το χωριό
Θα κάνουμε, πιστεύω Γιάννη, εσύ θα σε πάνε εδώ, θα κάνουμε το παν για να γίνει αυτή η συντηγήση. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Κάποτε ο σκοπός μας ήταν να γίνει άνθρωση του χωριού ή να γίνει φιλομονική, να γίνει βιβλιοθήκη, αυτό ή το άλλο, ή το καρναβάλι. Τώρα ο μεγάλος σκοπός του συλλόγου είναι να συντηγήσει το χωριό. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα σαν να κάνουμε άλλο κόμμα, ούτε θα κάνουμε άλλο κόμμα. Ευχόμαστε να είμαστε ο κρίκος που θα ενώσει όλους. Και πρέπει να τα αρχίσουμε απόψε. Αυτά ήθελα να πω. Το επόμενο είναι νέα business τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Τελειώσαμε το πρώτο. Δεν διαβάσαμε πρακτικά προηγουμένες συνεδρίες. Δεν χρειάζεται. Θα πούμε ότι τα εγκρίναμε. Έχουμε τώρα, θέλουμε να διαβάσουμε αυτή την αφορά. Έχουμε λάβει μια αναφορά του Προέδρου του Αντιδήμαρχου κ. Πανεριδακάκου σχετικά με τα πεπραγμένα, τα καλά και τα κακά, όπως τα λέει. Ναι, αν μπορούσες, σε παρακαλώ. Των προκαιών τα προηγούμενα 30-40 χρόνια και τη διαφορά που έχει γίνει τα τελευταία 10. Το εισόδημα βασικά από ελιές ήταν σχεδόν 90%. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και έχουμε εισόδημα στις προκαιές από πορτοκάλια και μέλι. Και μετά τη δεκαετία του 1950, τα επόμενα 30-40 χρόνια, μέχρι πριν 10 χρόνια, είχαμε εισόδημα από ενίκεια που έπαιρνε ο κόσμος, από τους διάφορους καθηγητές ή άλλους υπαλλήλους οι οποίοι δούλευαν εδώ και που είχαν μόνιμο καταφύγιο και έδρα στις Κροκαιές. Και αυτό βασικά μας παίρνει στο ζήτημα ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε χάσει όλες αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες και μαζί με αυτά έχουμε χάσει το εισόδημα που έρχονταν στο χωριό μας. Αυτό έχει κάνει το χωριό μας και πιο μικρότερο. Είναι τέταρτο στο Δήμο σε πληθυσμό. Δεν είναι ούτε πρώτο ούτε δεύτερο. Η σκάλα είναι πρώτη, δεν ξέρω ποιο είναι δεύτερο και τρίτο, αλλά είμαστε τέταρτοι. Στο υπάρχουν. Όμως, και τέταρτο είναι Κροκές. Και απολέσαμε και μία έδρα στην απογραφή από μικροψυχίες. Δηλαδή, ενώ ήταν τετραετική Κροκές, 500 συμπολίτες μας, κυρίως φοιτητές, ενώ μπορούσαν να γραφτούν γιατί είναι μέλη εδώ, δεν γράφει. Αυτά είναι δηλαδή, είχαμε πει ότι το μεγαλύτερο δημοψήφισμα ενός χωριού είναι η απογραφή του. Ναι. Αυτή τη στιγμή για 10 χρόνια κάνουμε, γιατί και από τα πληθυσμιακά κριτήρια επενδύσει από τους πόρους του Δήμου. Διότι δηλαδή πάνε εκτός των κεντρικών έργων και ιεραρχικά με πληθυσμό. Στο παίρνεις λιγότερα όταν έχεις λιγότερο πληθυσμό. Και όπως κάνουμε στην Αμερική που συνέχεια μας από τετραετία είμαστε τριετία. Για να γράψουμε ότι μένουμε στην Βοστόνη, γιατί το κράτος, η Βοστόνη τότε παίρνει πολύ πιο πολλά χρήματα από το κράτος. Όταν έχεις πιο πολλούς, όταν δεν γράφεις κάποιος απολύτης και δεν γράφεις όλο αυτόν τον αριθμό και χαλάνε εκατομμύρια δολάρια στη δική μας πολιτεία για να γραφτούν όλοι για να έχουμε πιο μεγαλύτερο αριθμό. Σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και μας υπενθυμίζει ο κύριος Ηλίας ότι είναι 25 χωριά στο Δήμο και είμαστε τέταρτοι. Δεν πρέπει να βλέπουμε ότι εμείς είμαστε κανένας άλλος. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά αντικειμενικά πληροφορίες που μας δίνει. Λέει, χωρίς διάθεση κριτικής, αλλά ως απολογιστικό αποτύπωμα των περασμένων δεκαετίων, το χωριό στέκεται και βασικών έργων υποδομής και ποιότητας ζωής, όπως δίκτυα ίδρυψης, άρδρυψης, αποχέτευσης, όπως δημιουργήθηκαν άλλες βασικές υποδομές. Ακόμα δουλεύουμε σαν πάνω σε αυτό, αλλά έκαναν πολλά πράγματα σχετικά με το πνευματικό κέντρο που είναι ωραίο και έτοιμο τώρα, το γήπεδο μπάσκετ, την πλατεία Αλωνίων, το συγκρότημα γυμνασίου Λυκείου και διάφορα έργα οδοποιίας.
Βασική όμως αλληλική πολιτική ήταν η επέκταση των ορίων οικισμών των προτεών, καθώς και η κατακόρυφη αύξηση των αντικειμενικών αξιών που προέκυψε από τις αποζημιώσεις κτημάτων, από τις απολωτριώσεις στα όρια των προτεών τμήματος Σπάρτης Μονικοσίας. Οι αλλαγές που έχουν υπέστη σχετικά με το ΚΕΠ και αν θα μείνει το ΚΕΠ, βασικά δεν καταλάβαινα αυτό. Η μεγαλύτερη τομή ήταν και παραμένει τα ΚΕΠ που παίζουν αποσυστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Έχουμε ΚΕΠ εδώ και έχει μείνει, αυτό έχει μείνει. Αλλά έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές στην αυτοδιοίκηση με την υποχρεωτική συνένωση των χωριών, το σχέδιο Καποδίστρια, και με αυτόν τον τρόπο, επειδή είμαστε τέταρτοι, δεν πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποιος διοικεί και πώς χειρίζονται τα χρήματα και τις υποδομές και ό,τι κέρδη έχουν και ό,τι έρχεται μέσα στο Δήμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα συνένωση μας λέει του 2010 Καλλικράτης και υπό το καθεστώς του μνημονίου με δραστική μείωση των χρημάτων, νομίζω ότι τα έκοψαν στα 50%, αλλά και του προσωπικού, απονεύρωσαν την αυτοδιοίκηση από την προσφορά της προς πολίτες. Δηλαδή, δεν μπορούν μόνο οι δικοί μας, ο Σαράβος και ο Ηλίας, να είναι το κέντρο το οποίο βγάζει χρήματα για μας. Πρέπει να έρχεται από το Δήμαρχο. Χρειάζεται απόλυτη συνεργασία. Αυτό μας υπενθυμίζει σχετικά με τα νομικά, με το τι έχει γίνει στο νομικό σχέδιο που υπάρχει τώρα. Ο πρώην Δήμος Προκαιών εντάχθηκε στο νέο Δήμο Ευρώτα ως Δημοτική Ενότητα. Η Δημοτική Ενότητα αποτελείται από χωριές, Δαφνή, Βασιλάκια και Λάγιο και έχει πολλά αντικειμενικά προβλήματα, ίσως λάθη με τον τρόπο που παραδέχονται ότι μπορεί να έχουν υπάρξει ορισμένα λάθη με τον τρόπο που ενωθήκαν αυτά τα χωριά. Ως εκ τούτου στέρισαν τη δυνατότητά μας για μιας καλύτερης πορείας. Αναγνωρίζει ο αντιδήμαρχος μας και ο πρόεδρος ότι ίσως ο τρόπος που ενωθήκαμε να μας κάνει πιο αδύνατους, αλλά μας λέει ότι μένημά μας παραμένει να γίνουν λιγότερα λάθη και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις ανάγκες των συμπολιτών μας. Στα έργα που έχει κάνει ο Δήμος, που έχουν κάνει στο χωριό η κοινότητά μας εδώ, μας υπενθυμίζει την τετραετία που πέρασε. Δηλαδή από τόσο που έχουν το μνημόνιο, που έχουν κοπεί τα έσοδα για το χωριό μας, ανταποκριθήκανε με θετικά έργα όπως αλλαγή δικτύου ίδρυυσης, ανακατασκευές και επεμβάσεις σε γυμνάσιο, λύκειο και δημοτικό σχολείο, ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Προκαιών, η οποία δεν είναι ακόμα τελειωμένη, δεν έχουν παραδώσει το όλο σχέδιο, θα παραδοθεί νομίζω κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, και υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που πρόκειται να γίνουν. Έχουν νέο πεζοδρόμιο στο κέντρο των Προκαιών, ανάδειξη και προβολή του Προκαιάδη Λίθου, επέκταση του ηλεκτροφωτισμού, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις, μελέτες για έργα υποδομής της νέας προγραμματικής περίοδου. Και το συνολικό κόστος αυτών των έργων είναι 1.500.000 ευρώ και βασικά είναι και τις χωριοποίησεις των κρατών, παρόλο που υπήρξαν 60% κόπηκαν στη μέση, εμείς πήραμε 1.500.000 για την κοινότητά μας. Επεμβάσεις στην καθημερινότητα του πολίτη, αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ίδρυψης και άδρυψης, στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα. Στο ερώτημα αν είμαστε ευχαριστημένοι από τη δράση και την λειτουργία μας, μπορούμε να απαντήσουμε πως όχι. Ο αντιδήμαρχος μας λέει ότι δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει κατορθώσει να φέρει από το Δήμο σε εμάς. Υπάρχουν λάθη, αδυναμίες, παραλήψεις που πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, να λειτουργούσαμε αποτελεσματικότερα και σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Λειτουργούμε ως αυτοδιοίκητη ομάδα θέλοντας να υλοποιήσουμε ένα καλύτερο έργο για το χωριό, σεβόμενοι όμως τις ανάγκες και των άλλων χωριών του Δήμου Ευρώτα. Αρχίζοντας το 2014 μέχρι το 2019, το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή αυτό που ξεκινάει από τη σκάλα με τον Δήμαρχο, ενίσχυσαν και δυνάμωσαν τον Δήμαρχο με τους ψήφους που έγιναν και έδωσαν εμπιστοσύνη στον Δήμαρχο να μπορεί να δουλέψει και
φέρει κλίματα από έξω μέσα εδώ και υπάρχουν αρκετά κλίματα και ο Δημοτική Συμβούλη των Προκειών με αυτά τα κλίματα που υπάρχουν στο Δήμο και για το μερίδιό μας μας υπόσχεται να συνεχίσουν το έργο τους μέχρι το Μάιο του 2019 και με τη στήριξη, τη συνδρομή, την κριτική και τις προτάσεις τοπικής κοινωνίας όλων των προϊόντων και των συλλόγων που λειτουργούν. Δηλαδή υπάρχουν χρήματα και έργα που πρέπει να γίνουν μέχρι το 2019. Και εκεί χρειάζεται για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα να μαζευτούν όλοι μαζί με το Δήμο, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα με τον τρόπο που θέλουν όλοι. Σε μια δημοκρατικά δομημένη κοινωνία, η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όσο σκληρή και αν είναι, αρκεί να δίνει λύσει στα προβλήματα που υπάρχουν για διεξόδου στα τυχόν αδιέξοδα που δημιουργούνται. Ο λάθο όμω είναι η πολεμική που γίνεται εναντίον προσώπων χωρί όρου και όρια, αρκεί να γίνει η αυτοδόμησή του. Και αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε, γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε, είναι το μόνο πράγμα που θέλω να πω πολύ δυνατά, είναι πρέπει όλοι οι κάτοικοι και όλοι εμείς οι σύλλογοι, οι πρόεδροι, όλοι εμείς να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενού. Έχουμε έναν δήμαρχο που βασικά πρέπει να ενδιαφέρεται να παίρνει χρήματα στο Δήμο Ευρώτα. Το κάνει αυτό καλά, παίρνει τον κλάδο, παίρνει ανάλογα με τον πληθυσμό. Ο Δήμος Ευρώτα έχει πάρει πιο πολλά χρήματα νομίζω και η στατιστική ίσως να με επιβεβαιώσει από οποιοδήποτε άλλο Δήμο με τόσο πληθυσμό στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ευρώπη μας έχει δώσει, χρήματα στον Ευρώτα να γίνουν διάφορα προγράμματα σε πολύ μεγάλο αριθμό. Το πώς χρησιμοποιούνται αυτά είναι εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο και όλοι οι συλλόγοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για υποδομές που χρειαζόμαστε. Ο Δήμαρχος δεν θα ενεργήσει να ικανοποιήσει το κάθε αίτημα που έχει οποιοδήποτε σύλλογος. Η δουλειά του δεν είναι αυτή. Η δουλειά του είναι να πηγαίνει, να ταξιδεύει, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι πολιτικοί και να φέρνει χρήματα στο Δήμο μας. Από εκεί και πέρα εμείς συνεργαζόμενοι με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και όσους άλλους είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δουλεύουμε μαζί τους να έρχονται τα χρήματα εδώ και να χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό ήθελα να σας πω σχετικά με αυτό. Και θα σας αναφέρω τα προγράμματα τα οποία μας προτείνουν να γίνουν. Τα ήξερα από έξω. Τέλος πάντων, τα προγράμματα που έχει για τα επόμενα τρία χρόνια περιλαμβάνουν μελέτη και την ολοκλήρωση του έργου ίδρυσης. Έχουν 400.000 ευρώ. Ένταξη σε μελέτη για την νομιμοποίηση των αρδευτικών γεωκρίσεων. Μελέτη κατασκευή σύγχρονης και ευρωπαϊκών προδιαγραφών θετικής χαράς. Ολοκλήρωση της προμελέτης και ένταξη σε οριστικά κείμενα για το αποχαιρετικό δίκτυο βιολογικού καθαρισμού, αιτήματα τα οποία έγιναν στις διάφορες συναντήσεις που είχαμε εδώ, ένταξη μελέτης για την δεύτερη φάση ανάπλασης και της οδρόμησης του κέντρου των προκειών και σύνδεσης των δύο πλατιών, ολοκλήρωση της μελέτης για την κατασκευή και διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας, συνέχιση των έργων τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων σε τμήματα του χωριού, και συντηρήσεις των σχολείων. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται και νομίζουν θα καταφέρουν να τελειώσουν και να δουλέψουν να πάνε στην αποκατάσταση του Εθνικού Σταδίου των Προκειών, τη δημιουργικότητα του Παιδικού Σταθμού και αποκατάσταση των εσωτερικών και του άμυου χώρου του Δημοτικού Σχολείου. Μας λέει ότι όλοι πρέπει να μιλάμε μαζί, όχι μετά από αυτή την περιγραφή που αποτυπώνει την πραγματικότητα αλλά και τις προοπτικές του μέλλοντος, πρέπει να γίνει ανοιχτό ότι η διακυβέρνηση δεν ανοίγει στα καφενεία στις ταβέρνες. Σεβαστές οι γνώμες της τοπικής βουλής των καφενείων, όμως δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Η σχέση με τους συλλόγους πρέπει να υπάρχει διακριτότητα των λόγων και όχι αυταρχικότητα πράξεων και από όπου και αν προέρχεται.
αλλά ο σεβασμός στην πράξη μπορεί να δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις σε πολλά θέματα και να γίνουν υπερβάσεις για να την υποϋπόθετη ενότητα. Η ενότητα δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι γενναία πράξη, θύμης που κρίνεται το επίπεδο του πολιτισμού και των αξιών μας. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και θα έρθουν δυσκολότεροι, ο Δήμος είναι η πλησιέστερη εξουσία επίλυσης των προβλημάτων των πολιτών. Είναι βέβαιο ότι οι Δήμοι θα κληθούν να ανταποκριθούν σε νέα καθήκοντα που αφορούν το κοινωνικό κράτος και την προστασία του πολίτη. Σχετικά με εμάς, τους ομογενείς, η ομογένεια μας δέχονται και το ιστορικό ρόλο που έχουν παίξει σχετικά με εθνικά θέματα και στα οικονομικά. Και σήμερα ο Σύλλογος των Αμερικής Καναδά είμαστε μαζί τους για να φέρουμε αυτή την ομόνια και μας δέχονται να είμαστε μαζί τους να δουλέψουμε για όλα αυτά. Και προκυρήσει και θέλει να έχουν ψηφίσει να θεσμοθετήσουν τα κόλπα την ημέρα των ευρωεκλογών να είναι η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου ή η πρώτη του Αυγούστου, μια γιορτή. Την κεντρική οδό και την πλατεία έως τα Λόνια, από την πλατεία έως τα Λόνια σε οδό από Ευεργετών και το 51ο συνέδριο Ομογενών Αμερικής Καναδά να είναι ευκαιρία για το ξεκίνημα μιας συλλογικότητας με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες και στην προσωπικότητα όλων μας. Το μήνυμα του συνεδρίου πρέπει να είναι με νέα δυναμική, με τον Δήμο Ευρώτα και την τοπική κοινότητα. Στηρίζουμε όλοι μαζί για το μέλλον των προκειακιών και ιδιαίτερα των νέων. Και λέει, αν θέλετε να επενδύσετε κάποια χρήματα για το χωριό, να χρησιμοποιηθούν για το δημοτικό σχολείο προκειών. Το σχολείο είναι το μέλλον. Στο προτείνω, my motion is to include this in, στα πρακτικά. Ναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια του τρόπου που είπε στην άλλη μέρα, ποιον άλλο. Τώρα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα πρότεινα αν ακόμα είναι κάποιος που θέλει ένα άλλο, έχει κάποιο θέμα να συζητήσει, καλοδεχόμενο να το μιλήσουμε. Θέλω να γίνει μια συζήτηση για πολλές άλλες αυτά. Να μεταλύσουμε, είναι κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι. Η Ειρήνη διάβασε αυτά που είχε γράψει ο Ηλίας, αλλά έβαλε και τις δικές της σκέψεις μέσα και ήταν λίγο ποια ήταν δικές της σκέψεις με τον Ηλία, ξέρουμε ποιες είναι του Ηλία εδώ πέρα. Απέσαμε λίγο διαφορετικά λόγια, αλλά πρέπει το ίδιο πράγμα είπε. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να προσθέσει κάτι σχετικά με το ότι έχει υποθεί μέχρι τώρα. Έλα, Γιώργο. Θα έκανα μια πρόταση. Παραδείγματος χάρη να πάρω βάση τη σκάλα του Δαχιώτη, όταν αυτοί φτιάχνανε υποδομές για τα βουλιά τους. Εμείς φτιάχναμε τα καλοπιστικά έργα εδώ. Τα καλοπιστικά καλά, όμορφα, δεν τα παραξηγώ, αλλά θα πρόκειται να φτιάχνουμε έργα παραγωγικά. Αυτά πρέπει να ξεκινήσει στο χωριό μας για να γίνει, να πάει εκεί που του αξίζει. Αυτή είναι η πρότασή μου και άμα θέλει η Δημοτική μας Αρχή να το μελετήσει τι έκανε η σκάλα που έφτιαξε πλατεία σήμερα. Μέχρι το, από το 50 δεν υπήρχε πλατεία στη σκάλα, ένας μονόδρομος ήταν. Έφτιαξε πρώτα τις φορμές να παράγουν και τώρα φτιάχνει πλατεία. Και δεν ξέρω αν έχει τελειώσει. Παράδειγμα, παίρνω αυτό. Ας το ξεχάσουμε. Οι δημοτικοί άρχοντες μπορούν να κάνουν γεωτρήσεις, να βρουν νερά, να μπορούν να καλλιεργηθούν τα αυτόματά μας. Αν όχι τίποτα άλλο. Μπορούν να είναι και άλλες προτάσεις παρόμοιες, δεν ξέρω. Πράγματι έτσι είναι, αλλά όμως θα πρέπει να συνυπολογίσουν το εξής από όσα έχουν καταθέσει να υπάρχει και στο. Αυτά τα οποία καταθέσαμε είναι μια συλλογικότητα του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων που έχουμε καταγεί προς το Δήμο. Θα πρέπει όμως να συνυπολογίσετε ότι η σκάλα και το Βλαχιώτη για να φτάσουν στο έργο του αποχετευτικού το οποίο υλοποιήθηκαν πέρασαν 18 χρόνια. Η διαδικασία της προμελέτησης η οποία γίνεται, γιατί είναι άσχημο τώρα, θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα ολόκληρο σχέδιο για τους αγωγούς κτλ. Να εντυπωσιάσουμε. Αλλά αυτές οι εποχές έχουν τελειώσει, πιστεύω. Να τάξουμε ή
να εντυπωσιάσουν. Αυτή τη στιγμή, συμπερασματικά για το αποχετευτικό δίκτυο, ολοκληρώνεται η προμελέτη που είναι το βασικό στάδιο και ευελπιστούμε ότι μέσα σε 3-4 χρόνια θα είναι όριμο έργο, γιατί πρόκειται να έρθει για 5 εκατομμύρια. Έτσι. Είναι η ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου κορυφαίων δαπνών, γιατί πρέπει πληθυσμιακά να ενταχθούν στην διαδικασία της, των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα από το ανάλογο ταμείο. Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση προμελέτης και όταν ενταχθεί σε ένα χρόνο και γίνει όριμη μελέτη, πιστεύουμε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που είπε και η Ειρήνη, ότι υπάρχουν διάφοροι επικοινωνίας, ούτως ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία και πιστεύω ότι το 19-20 να είναι ολοκληρωμένο έργο βιολογικός. Όσον αφορά τα θέματα των αρδεύσεων, πιστεύουμε ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρία που υπάρχει ανακοινωμένο, έδωσε 100.000 ευρώ για ένταξη μελετών σε 3-2-3 στο Δαφνείο, μία των Κορκιών και μία του Αγίου Δημητρίου, γιατί όπως είπαμε, είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Δεν μπορεί να κάνει καταθμίσει. Στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται για ψήφιση άλλες δύο νομιμοποιήσεις και ολοκληρώσεις των γεωτρήσεων των Κορκιών. Που σημαίνει δηλαδή με καλή διαδικασία, με προοπτικές, έτσι, προϋπολογισμοί είναι αυτοί και προτάσεις. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ήδη η νομιμοποιημένη γεώτρηση που θα είναι και αφορά στη θέση Κρίκυλα το κτήμα Παναγκάκη, το οποίο το Ίδρυμα παραχωρεί την ανάλογη έκταση, μέχρι το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποκτηθεί αυτή η περιοχή. Δηλαδή να φύγουμε μόνο το αρδευτικό από την Λίλου Μπάρτα. Πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα δακτυλίδι όλο το κοριό να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Διότι πέρα από πολύ σωστά είπατε, για να κάτσει κάποιο στην πλατεία πρέπει να έχει εισόδημα. Και στις κρίσιμες εποχές το νερό είναι ο βασιλιάς, είναι δυναμική. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γράφουμε, δύο είναι τα θέματα και προτείνω λοιπόν και στο σύλλογό σας ένα ψήφισμα προς τον Υπουργό. Αυτό το οποίο λέμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για επενδύσεις όταν οι αντικειμενικές αξίες των κοριών φτάνουν το κάστρο της μονοεμβασίας. Έχουν έρθει επενδύσεις. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία και θέλουμε να πούμε πράγματα τα οποία έχουμε καταγγείλει και επισήμως. Εδώ υπάρχουσα εφορία, παρότι υπήρχε μια νέα δημοτική αρχή και ζητήσαμε εκείνη διαπραγμάτευση, υπήρχε δηλαδή τέτοια σκουλή που μετά τη Μύκονο και άλλα 2-3 νησιά, 3 Ιανουαρίου εντάχθηκε στο σύστημα τάξη. Δηλαδή αυτοματοποιήθηκε χωρίς καν να κάνουμε ένα διάλογο. Και όταν πήγαμε στη διαδικασία διαπραγμάτευση, γιατί υπάρχουν δηλαδή τα πρακτικά και οι διαβουλεύσεις και με τους ανάλογους υπουργούς που κατανοούν. Τώρα δηλαδή με το Google βλέπουν που είναι οι κορκιές. Ότι δεν πρόκειται για νησί. Όταν δηλαδή ας πούμε περίπου το κέντρο της Σπάρτης που είναι 1500 από το τετραγωνικό και εδώ είναι 1100 η πλατεία και 1300 τα λόγια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Τώρα έπεσαν βέβαια οριζόντια στο 20% για όλο τον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι το ψήφισμα και το δικό σας για έχουν έρθει επενδυτές να αξιοποιήσουν τα προγράμματα LIFE. Είδατε βέβαια ότι αναπτύσσεται μια επένδυση στα όρια του οικισμού, έτσι με αγροτουρισμό, αυτό το οποίο αναπτύσσει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προτείνει. Είναι άλλες 2-3 επιχειρήσεις, οι οποίες ήρθαν να κάνουν υποκλητήρια ελιών κλπ. Αυτό είναι το επενδυτικό σχέδιο. Δηλαδή χρήμα στο χωριό, θέσεις εργασίας, για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Να μπορέσει δηλαδή, αν δούμε αυτή τη στιγμή και κάνουμε πρόβλεψη, τα δύο δυναμικά αναπτυσσόμενα χωριά, το Δαφνείο και το Γεράκι. Δηλαδή τα οποία έχουν επιτάχει στο εισόδημα, διότι με τη γεωτρήση στο χρήμα, φέρνει την επιτραπέζια ελιά, φέρνει από τη μονοκαλλιέργεια, πα την πολυκαλλιέργεια, θα έχει πευτικά κτλ. Άρα αναπτύσσει το εισόδημά σου. Συνεπώς λοιπόν πιστεύω ότι και εσεί με τον δικό σα τρόπο και με τη δική σα α πούμε παρέμβαση και προς το Υπουργείο, πρέπει κάποια στιγμή οι ανάλογοι υπουργοί, οι οποίοι κόφευαν ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ότι αυτό το χωριό έχει κατατέσει να είναι διονυσίου αεροπαγίου. Είναι τρελό δηλαδή, είναι εξωπραγματικό. Έχουν έρθει επενδυτές οι οποίοι έχουν φύγει. Δείτε ο άλλος επενδυτής με την πείρα. Εδώ. Προτίμησε δίπλα, εντάξει, χωριό μας είναι το Βασιλάκιο, αλλά όμως.